καιρός εδώ και λίγα 24 ώρα έχει χαλάσει αρκετά και όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και αυτή την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο αρκετές περιοχές είδαν μέχρι και χιόνι και μια από αυτές ήταν και τα Μελίσια όπου έχει σπίτι εδώ και χρόνια με την οικογένεια της η Ελένη Μενεγάκη. Πρόκειται για ένα οίκημα χίλια περίπου ταφ, με το οποίο αποτελείται από ένα ενιαίο συγκρότημα δύο κατοικιών σε οικόπεδο έκτασης 2.500 τετραγωνικά μέτρα που η Μενεγάκη είχε αποκτήσει το 2004 με τον πρώην σύζυγο της Γιάννη Λάτσιο. Συγκεκριμένα αποτελείται από μία μεζονέτα και ένα ισόγειο, όπου η μεζονέτα περιλαμβάνει υπόγειο 208 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί υπάρχουν 6 τεράστιες αποθήκες, κλιμακοστάσιο και 2 χώροι στάθμευσης, όπως επίσης και ένα ισόγειο 270 τετραγωνικά μέτρα το οποίο αποτελείται από καθιστικό, τραπεζαρία, καθημερινό δωμάτιο, γραφείο, αποθήκη, βεσέ, κουζίνα, εξώστες, εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Πρώτος όροφος είναι 208 τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 3 λουτρά, γκαρνταρόμπα, αποθήκη, διάδρομος, εσωτερικό κλιμακοστάσιο, φωταγωγός, υπαίθριος χώρος, εξώστες. Το δεύτερο ακίνητο εντός του οικοπαίδου σε τμήμα 313,5 τετραγωνικά μέτρα είναι μια αυτοτελής και ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία και περιλαμβάνει ένα δωμάτιο, κουζίνα καθιστικό, ημιυπαίθριο χώρο, πισίνα, αποδυτήρια και λουτρό, συνολικής επιφάνειας 115,4 τετραγωνικά μέτρα. Κήπος είναι το αγαπημένο μέρος της Ελένης περνώντας πολλές ώρες της ημέρας με τα παιδιά της αλλά και τον σκύλο της Βίκτορα και το γάτο της Λάκης. Κήπος είναι τεράστιος και πραγματικά καταπράσινος, αφού η παρουσιάστρια φροντίζει να τον περιποιείται ή διαβάζοντας μέσα κάθε λογής λουλούδια. Οι τριανταφυλιές κυριαρχούν, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει ένας μέρος όπου η οικογένεια Μενεγάκη καλλιεργεί τα ζαρζαβατικά της. Στο εσωτερικό του όπως είδαμε μάλιστα έχει και παιδική χαρά για τη μικρή Μαρίνα και τα υπόλοιπα παιδιά. Για την ακρίβεια, η παρουσιάστρια που είναι πλέον ένας αρκετά ενεργός χρήστης των social media το πρωί της Κυριακής αντίκρισε την αυλή του σπιτιού της χιονισμένη και θέλησε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους. We'll be right back.